Ομοσπονδία και. Όχι, κάτι να... αναφέρθηκε ο κύριος Δρύζος, ας πω ακριβώς τι αναφέρθηκε. Πάνω σε ποιο θέμα. Γιατί αποχώρησε από τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας ο κύριος Δρύζος. Για ποιο λόγο. Αποχώρησε, λέει, γιατί δεν καταλαβαίνατε την εισήγησή του για τα θέματα τα φορολογικά των γονοποιών. Θέλατε να κρατήσετε τις ισορροπίες ανάμεσα στους συνδέσμους και ζητήσατε την εισήγηση να την κάνει συνταξιούχος εφοριακός. Όσοι θέλουν, λέει, να πάνε στους συνταξιούχους εφοριακούς να πάνε, όσοι κοιτάνε το μέλλον να πάμε, και γι' αυτό παρέμεινε στον προφήτη Ηλία και έγινε ό,τι έγινε με τον προφήτη Ηλία. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάμε από ένα θέμα για ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες. Είναι ο ρόλος της Ομοσπονδίας να κρατάει τις ισορροπίες γενικότερα. Ναι. Δεύτερον, για τον κύριο Ρίζο, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας με μπροστάρι τον Κοσμίδη τον Δημήτριο κάθισε στα έδρανα του δικαστηρίου υποστηρίζοντας τον κύριο Ρίζο, και αυτό τώρα, αυτά τα οποία λέει, είναι η απάντησή μου ως προς τον κύριο Ρίζο. Ήρθε σε αντιπαράθεση με ολόκληρο κυβερνητικό κόμμα τότε, γιατί όταν κατεβαίναμε στην Υπουργία δεν ήταν αποδεκτός από κανέναν για τον τρόπο συμπεριφοράς. Από ποιο κόμμα εννοείται? Σταματάμε από το προηγούμενο. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Σταματάμε εκεί. Καλά, και εσείς όμως, κύριε Κοσμίδη, δεν μιλούσατε με τα καλύτερα λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Εντάξει. Λοιπόν, πολλές φορές και εσείς. Θέλω να πω πώς υπερασπίστηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Όχι. Είπατε ότι δεν τον αποδεχόταν τον κύριο Ρίζο, αλλά θέλω να πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση. Θέλω να πω όμως ότι και εσείς πολλές φορές, θυμίζω ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, θυμάστε όταν είχε έρθει ο κύριος Γεωργιάδης στο εκθετήριο. Ναι, ναι. Θυμάστε τι είχατε πει? Τι είχα πει, δεν θα δούμε τα βίντεο από την εποχή. Ναι, τι είχα πει? Όχι, δεν θυμάμαι. Άμα το είπα. Είχατε ασκήσει πάντως πολύ μεγάλη κριτική και εσείς στο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ είπα ότι υπερασπίστηκε. Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας υπερασπιζόταν πάντοτε τους επιστημονικούς συνεργάτες και συνεχίζει να το κάνει. Ωραία. Πάμε τώρα στο. Και σας έφερα δύο παραδείγματα έτσι για να κάνουμε μία εισαγωγή. Ναι. Εγώ ζήτησα να κάνουμε μια επεξεργασία συλλογικής άποψης από διάφορους επιστημονικούς φορείς και όχι από τον δικό μας μοναδικό επιστημονικό συνεργάτη. Όχι, ζητήσατε, λέει ο κύριος Δρύζος, συνταξιούχο εφοριακό. Εντάξει, αυτά μπορεί να τα λέει όποιος θέλει. Ήταν μια πρόταση την οποία κάναμε σε μια σύσκεψη και εγώ δεν ένιωσα πραγματικά ότι κάποιος χαιρόταν εκείνη την ημέρα όπως λέγονται. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Το είπε ο κύριος Δρύζος και το είπε και χθες ο κύριος Τσουκάς. Είναι άκρος εγωιστικό το να ακούω συνέχεια εγώ έκανα την πρόταση και εγώ. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες ότι πρέπει να δίνουν τα φώτα τους στους φορείς της Γούνας, τους εκλεγμένους, να τραβιούνται στην άκρη και να αφήνουν μπροστάριδες τους εκλεγμένους να φέρουν εις πέρας τα προβλήματα. Όταν μιλάμε για συλλογικές αποφάσεις των εκλεγμένων, πάμε να είναι συλλογικές αποφάσεις. Δηλαδή, συνεδριάζουμε όλοι μαζί, παίρνουμε την απόφαση, ακούμε τους επιστημονικούς συνεργάτες και δεν τους δίνουμε το δικαίωμα ούτε να λένε εγώ, ούτε εγώ το έκανα, ούτε εγώ έσωσα τον κόσμο. Λοιπόν, κανένας, εγώ προσωπικά δεν ένιωσα ότι κάποιος χαιρόταν εκείνη την ημέρα και νομίζω ότι δεν χαίρεται κανένας. Είπε και επανέλαβε ο κύριος Δρύζος σήμερα, προσέξτε με λίγο κύριε Κοσμίδη, είπε ο κύριος Δρύζος και το είπε χθες και ο κύριος Τσουκάς με τη φράση «να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα». Ο κύριος Δρύζος λέει ότι με αυτή την υπόθεση των προστήμων υπάρχουν γουναράδες που χαίρονταν για τα πρόστιμα που έφαγαν οι συνάδελφοι τους. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ίσως να μην κάνω παρέα με άτομα τα οποία χαίρονται όταν κάποιος άλλος υποφέρει. Προσωπικά δουλεύω και συνεργάζομαι με όλους τους συνδέσμους, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και ουδέποτε είπα ότι εγώ έκανα επέλυσα αυτό το θέμα ή επιμιλήθηκα του θέματος. Ναι. Η ελληνική γονοπία κατακτά τα πάντα, η ελληνική γονοπία χάνει τα πάντα. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν δεν είμαστε συλλογικοί, να αφήσουμε τους εγωισμούς, τα εγώ, και εγώ έκανα αυτό και εγώ έκανα το άλλο,
Δεν πρέπει να το συνεχίσουμε, γιατί θα χάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια. Ο κύριος Ρίζος αυτή τη στιγμή, πήραμε τον κύριο Ρίζο ξανά, μήπως μπορέσουμε στον αέρα να λυθεί κάποια, ίσως κάποιο θέμα δεν ή κάποια παρεξήγηση. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Λέει ο καθένας θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, δεν έχω να πω κάτι άλλο, μας λέει ο κύριος Ρίζος. Το αποτέλεσμα, κύριε Νατσούλη, κοιτάξτε λιγάκι, το αποτέλεσμα είναι να λυθεί το πρόβλημα. Μας έκανε μεγάλη έκπληξη που υπήρξε αυτή η εξέλιξη. Δεν γνωρίζαμε ότι ο κύριος Ρίζος, γιατί. Ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ήταν μαζί και δεν γνωρίζαμε τι έγινε. Το αν λυθεί ένα πρόβλημα και επιμεληθεί ο προφήτης Ηλίας, μακάρι να υπάρχουν τόσο ενεργά πρωτοβάθμια μέλη της Ομοσπονδίας που να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να επιλύουν προβλήματα. Αυτό είναι θετικό. Μα το είχατε αναλάβει κι εσείς, κύριε Κοσμίδη. Κύριε Κοσμίδη, ξεχνάτε ότι εδώ στην εκπομπή ήμασταν, κύριε Κοσμίδη. Όταν ήταν μια μέρα εκεί που κάνατε όλη τη συγκέντρωση, που τα είπαμε και στον αέρα. Ακούστε με λιγάκι, γιατί ο κλάδος αυτή τη στιγμή έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και εγώ προσωπικά δεν θα επιτρέψω να μπει κανένας ανάμεσα στα πρωτοβάθμια της Ομοσπονδίας για να φέρει δυσλειτουργία στον κλάδο αυτή τη στιγμή. Άρα λέτε ότι ο κύριος Ρίζος φέρνει δεν λέω τίποτα, εγώ δεν λέω τίποτα, κύριε Νατσούλη. Ο κύριος Τσούκας με τη δήλωσή του για τις κατσίκες του γείτονα φέρνει δυσλειτουργία. Κάτι γνώμη σας. Λοιπόν, εγώ δεν θα φερθώ σε αντιπαράθεση με κανέναν αυτή τη στιγμή. Και σε καμιά στιγμή δεν θα φερθώ σε αντιπαράθεση με κανέναν. Συλλογικά παίρνονται. Αποφάσεις, συλλογικά. Τι η κρίσιμη, κύριε Κοσμίδη, πιστεύετε ότι με αυτά που ανακοινώθηκαν χθες και που εξήγησε σήμερα και στην εκπομπή μας ο κύριος Ρίζος, πιστεύετε ότι λύθηκε το θέμα των προστήμων και των γουνοποιών? Κοιτάξτε, θέλω να ξέρετε ότι σαν Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας είμαστε μέλη ενός φορέα του οποίος ιδρύθηκε και είναι για την καταπολέμηση της μη νομιμοποίησης του μαύρου χρήματος που προέρχονται από εγκληματικές οργανώσεις κτλ. Είναι μέσα η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα και πάρα πολλοί φορείς. Είμαστε γύρω στις 21 φορείς ομοσπονδίες κτλ. Τα οποία συμμετέχουμε σε έναν φορέα μαζί με την Ένωση Τραπεζών και το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις κτλ. Εκεί ξεκίνησε όλη η συζήτηση για να καταθέσουμε προτάσεις στο πώς θα επιληθούμε του προβλήματος και για τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν κτλ. Πρέπει να τα εξετάσουμε όλα ένα-ένα, να τα αξιολογήσουμε τα θέματα και συλλογικά πρέπει να πάμε να τα λύσουμε. Τυμπανοκρουσίες από κάθε έναν, τον να βγαίνει και να λέει εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι και θα προσπαθήσω να μην το επιτρέψω σε κανέναν. Κοιτάξτε, αυτοί που βγήκαν αύριο πρωτοβάθμιο ήταν μας, ο κύριος Τσούκας και ο κύριος Ρίζος, χάς που είχαμε τη συνέντευξη. Αυτό αύριο ένα από τα πρωτοβάθμια μας βρίσκεται σε ένα υπουργείο. Βρίσκεται ένα άλλο από τα πρωτοβάθμια μας. Αυτό τι σημαίνει, ότι προσπαθούν να επιλύσουν κάποια προβλήματα. Όχι ότι είμαστε σκοτάδι. Θέλω λίγο να απαντήσετε πιο συγκεκριμένα, κύριε. Όχι. Πρώτα πιστεύετε ότι με αυτό που ανακοινώθηκε λύθηκε το πρόβλημα? Θέλω να ξέρετε και να ξέρω όλη η Καστοριά ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο κάθε ένας που επιμελείται ενός θέματος και προσπαθεί να το λύσει, καλά κάνει και δεν ζηλεύει ο ένας με τον άλλον, ούτε έρχεται σε αντιπαράθεση. Είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια από κάθε πρωτοβάθμιο το οποίο προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, αύριο. Γιατί καλέστηκα για να συμμετέχω εγώ και εγώ αύριο κάτω στη συνάντηση την οποία θα γίνει. Δεν θα σας πω περαιτέρω θέματα τώρα. Καλεστήκατε από ποιον εσείς? Να ξέρετε ότι προσπαθούμε όλοι, είμαστε στην ίδια γραμμή και στην ίδια κατεύθυνση για να λυθούν προβλήματα. Άλλοι θέλουν να λυθούν ο αναπτυξιακός νόμος. Άλλοι θέλουν να λυθούν φορολογικά προβλήματα. Άλλοι θέλουν να λυθούν άλλα προβλήματα, τα τελωνιακά. Να ξέρετε ότι είμαστε αρρωγοί σε όλα τα προβλήματα, συμμετέχουμε με τα πρωτοβάθμια μας, έχουμε άρση συνεργασία και τέλος, και σταματάμε εκεί. Για τον κύριο Ρίζο, λύστε μας μια πορεία. Υπέβαλε την παρέτησή του και την κάνατε δεκτή ή εσείς δεν θέλατε να συνεχίσει ο κύριος Ρίζος, για να το καταλάβω? Κοιτάξτε, υπέβαλε την παρέτησή του μετά από μιας προτάσεως, όταν είπα εγώ ότι πρέπει να γίνει επεξεργασία, συλλογική άποψη και να ζητήσουμε γνώμες και από άλλα άτομα.
Γιατί δεν πρέπει να ζητήσουμε άποψη από άλλο άτομα, δηλαδή. Δηλαδή έχουμε έναν επιστημονικό συνεργάτη ο οποίος είναι καταρτισμένος για να πηγαίνει δεξιά, παραδείγματος χάρη. Και δεν πρέπει να ρωτήσουμε τον άλλον που πηγαίνει αριστερά ή τον άλλον που κάνει όψη ή τον άλλον που κοιτάζει μπροστά. Ή έχει άλλη μία γνώμη πιο τεκμηριωμένη ή μη τεκμηριωμένη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μία άποψη. Σας υπέβαλε λοιπόν το πρόβλημα. Παραλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα άτομο δεν μπορεί να λύσει τίποτα. Βεβαίως και εισακούγονται όλες οι απόψεις. Καταθέτουμε την πιο σωστή πρόταση. Γιατί αυτή τη φορά, κύριε Νατσούλη, εάν θα πάμε με προτάσεις τις οποίες έρχονται από το κεφάλι ενός ατόμου, ναι, να ξέρετε ότι το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό. Απαντάτε λοιπόν εμέσως στο ερώτημα. Τραγικό θα είναι. Θα είναι τραγικό το αποτέλεσμα που πάμε με το κεφάλι μόνο του κυρίου Ρίζου. Εάν δεν πάμε συλλογικά. Κύριε Κοσμίδη, λέτε κάτι σημαντικό αυτή τη στιγμή. Λέτε ότι πάμε μόνο με το κεφάλι του κυρίου Ρίζου τώρα και το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό. Δεν είπα αυτό το πράγμα, κύριε Νατσούλη, εσείς το λέτε. Η εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια. Που πάμε σε όλα επαναλάβετε, τα όταν πάμε με ένα κεφάλι μόνο, το αποτέλεσμα όχι είναι. Όχι, άμα πάμε με ένα κεφάλι, με μία πρόταση, είπα, ναι, η οποία είναι από ένα άτομο και δεν είναι τεκμηριωμένη από πολλά άτομα, ναι, για να βγει συλλογική η απόφαση. Το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό, είπατε. Το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό. Και αυτό με οδηγεί να το λέω, η εμπειρία μου τα τελευταία 10 χρόνια που ταξιδεύω Αθήνα-Καστοριά, Καστοριά-Αθήνα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν, επαναλαμβάνω κύριε Κοσμίδη, να είμαστε πρακτικές. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, η πρόταση ήταν από ένα κεφάλι και τι θα έχει. Η πρόταση όταν θα γίνει, θα είναι τεκμηριωμένη συλλογικά από όλα τα πρωτοβάθμια όργανα. Μα πώς η πρόταση έγινε. Σταματάμε εκεί. Τι άλλο να σας πω τώρα. Δηλαδή, μ' ακούσατε για να, μα τι έλεγαν, για να πω κάτι για ένα θέμα το οποίο θα πάμε για επίλυση. Μισό λεπτά, κύριε. Πρώτα το λύνουμε και μετά βγαίνουμε και τότε τι τώρα. Έλεγαν χθες ο Τσούκας και ο Ρίζος. Κάνουν προσπάθειες για να επιληθεί ένα πρόβλημα. Πολύ καλά κάνουν και προσπαθούν για να γίνει η επίλυσή του. Σε αυτήν την προσπάθεια είμαστε αρρωγοί και εμείς. Πόσες φορές πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Ναι. Ούτε ζηλεύουμε. Ούτε χαιρόμαστε εάν δεν επιτεθεί, ούτε δεν θα είμαστε αρρωγοί. Βεβαίως και είμαστε αρρωγοί, βεβαίως και συμπαραστεκόμαστε. Πριν από λίγο μιλούσα με τον Άκη τον Τζούκα και μου είπε να κατεβούμε αύριο στην Αθήνα. Για δικούς μου προσωπικούς λόγους, έχω προσωπικούς λόγους. Είναι η πρώτη φορά που θα τα συμμετέχω, κύριε Νατσούλη, αύριο. Βεβαίως και τους ευχήθηκα να πάνε όλα καλά, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση. Μιλούσατε με τον κύριο Τζούκα, αλλά πριν από λίγο βγήκε και ένα δελτίο τύπου από τον Προφητήλια. Με τίτλο, ξέρετε ποιον. Ποιον τίτλο, για να ακούσω. Με ενέργειες του Συνδέσμου Γονοποιών Καστοριάς, λύσεις στο πρόβλημα των εξοντωτικών προστήμων που απειλούσαν με λουκέτο δεκάδες γονοποιητικές επιχειρήσεις. Μακάρι. Καταφέραμε να σβήσουμε μια μεγάλη φωτιά για τις γονοποιητικές και όχι μόνο επιχειρήσεις. Μακάρι να έχει λυθεί το πρόβλημα. Από αυτά που ξέρω εγώ. Καλά, δεν το ξέρετε ότι έχει λυθεί. Είναι. Μα σας είπε και προηγουμένως και ο κύριος Ρίζος ότι μέχρι το 2014, ναι, προσπαθούμε σωστό, να γίνουμε. Ναι. Έχει λυθεί. Δεν πάλι τα ίδια τα πράγματα. Εν μέρη, ναι. Μπράβο. Ναι. Από το 2014 και μετά έχουν γίνει συναντήσεις. Πήγαμε μαζί και με τον Προφήτη Λία και το Σύνδεσμο Ελλήνων Γονοποιών και με τους εκτροφείς και με όλα τα πρωτοβάθμια, εν πάση περιπτώσει. Κάναμε συναντήσεις. Έχουμε δρομολογήσει πράγματα. Είμαστε στο τελικό για να καταθέσουμε και τις προτάσεις στο φορέα εκείνο τον οποίο ανήκω εγώ, γιατί αυτό που σας είπα προηγουμένως, μαζί με την Ένωση Τραπεζών και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Επαναλαμβάνω, τα θέματα είναι σοβαρά, άκρο σοβαρά. Αφορούν όλους τους γονοποιούς. Έχουμε όλα τα προβλήματα αυτά που είχαμε, που μας έχουν δημιουργήσει. Έχονται και τα καινούργια τα προβλήματα της αναδουλειάς, που δεν έχουμε δουλειές, που δεν κινείται φύλο. Να μην δημιουργήσουμε και άλλα θέματα τώρα εγωιστικά και εγώ και ο άλλος και εγώ έκανα έτσι και ο άλλος χαίρεται και ο άλλος δεν χαίρεται. Όχι, το δελτίο στο διάστημα. Με ενέργειες του Συνδέσμου Γονοποιών λύθηκε το θέμα. Αυτό λέει. Πολύ καλά και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Με ενέργειες του Συνδέσμου Γονοποιών Καζέρας Προφήτης Ιδέας. Χαίρομαι ιδιαίτερος. Πώς χαίρεστε, δεν πρέπει να έχουμε το. Όχι με εισήγηση του Κοσμίδη του Δημητρίου. Ναι. Με εισήγηση του Προφήτη Ιδέα Καστοριάς λύνονται τα προβλήματα. Όχι με του Κοσμίδη Δημητρίου. Και σταματώ εκεί. Μάλιστα. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε. Οι εγωισμοί στην άκρη. Οι εγωισμοί. Αυτά μας έχουν φέρει στο σημείο το οποίο είμαστε σήμερα. Βεβαίως και με πρωτοβουλίες του Προφήτη Ηλίας Καστοριάς λύνονται τα προβλήματα. Όχι του Κοσμίδη Δημητρίου. Ή του Νίκου Τουρίζου, ας πούμε. Καλημέρα σας και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Καλημέρα σας, κύριε Κοσμίδη. Γεια σας.